μπορεί να έτσι να χαλάει ο καιρός τώρα, όπως μας είπε ο κύριος Νικολαίδης, όμως γενικότερα έχει χαλάσει και η εικόνα και το τι συμβαίνει με τα καύσιμα. Γιατί είχαμε αυτήν, κύριε Χριστοδούλου μου, την ανωδική πορεία στις τιμές των καυσίμων και πάρα πολλοί πήγαιναν στα κατεχόμενα και γέμιζαν και ακόμη το κάνουν τα αυτοκίνητά τους με καύσιμα. Εσείς τώρα είστε αποφασισμένοι να αποτρέψετε την οποιαδήποτε προμήθεια καυσίμων από τα κατεχόμενα. Ε? Γιατί δεν πάει άλλο ουσιαστικά από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως δεν πάει άλλο. Θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά που παίρνουν από καύσιμα στα κατεχόμενα. Είναι πάρα πολλές οι απώλειες που έχει και η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και εμείς οι πρατηριούχοι. Ουσιαστικά για εμάς, για τους πρατηριούχους νοιαζόμαστε. Mm-hmm. Κάνουμε μια προσπάθεια τώρα μέσω του δικηγόρου μας, του κυρίου Κληρίδη, και ελπίζουμε να πετύχουμε κάτι. Γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και η ανοχή της παρανομίας που γίνεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή κάποιος παρανομεί και το ανέχονται. Ναι. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Δηλαδή, αυτό που θα πει κάποιος με ποιο τρόπο θα ελέγξει είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, απαντήστε μου πρώτα σε αυτό. Θα έπρεπε, λέτε εσείς, το κράτος να βρει τους τρόπους να κάνει ελέγχους. Βεβαίως και υπάρχουν τρόποι να γίνουν ελέγχοι. Είναι επειδή δεν θέλουν να το κάνουν. Mm. Τρόποι υπάρχουν 2-3 τρόποι να γίνουν ελέγχοι. Πρέπει να γίνει κάτι, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Επίσης, είναι πριν 4-5 μήνες είχαμε πάει στη Βουλή για να συζητήσουμε το θέμα και είχε ψηφιστεί ένας νόμος που ήταν ο κύριος Χατζηγιάννης και σας λέω να το ρωτήσετε, ναι. Γιατί πήγαμε 3-4 φορές, ψηφίστηκε ο νόμος. Δεν είχε σχέση με τα κατεχόμενα, αλλά θα βοηθούσε την κατάσταση με τα κατεχόμενα. Ήταν να κάνουν έλεγχο των καυσίμων των οχημάτων στις ελεύθερες περιοχές, αν ήταν με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ή όχι. Άσχετα με τα κατεχόμενα, καμία σχέση. Ναι. Θα ελέγξουν τα οχήματα αν έχουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές καύσιμα. Και ψηφίστηκε αυτό. Τι έγινε, πέρασαν σχεδόν 6 μήνες. Τώρα, γιατί δεν γίνονται ελέγχοι. Τώρα, ρωτάει ο κόσμος, γιατί μπορεί να μην είναι γνωστό, ή να μας το εξηγήσετε και να μας το πείτε, είναι παράνομο να πηγαίνεις και να γεμίζεις τον τεπόζιτο του αυτοκινήτου σου από τα κατεχόμενα με καύσιμα. Ναι, βεβαίως, γιατί δεν προνοείται στον κανονισμό της πράσινης γραμμής. Δεν προνοείται, μάλιστα, δεν προνοείται στον κανονισμό της πράσινης γραμμής. Τώρα, το θέμα είναι το άλλο. Όλοι, ξέρετε πότε πήγαιναν, ειδικότερα, εντάξει τώρα έμεινε κιόλας αυτό, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, λόγω της ακρίβειας που υπήρχε στα καύσιμα, έβρισκαν πολύ πιο φθηνά καύσιμα. Βεβαίως θα μου πείτε και δεν ήξεραν κιόλας και τι έβαζαν στα ντεπόζιτά τους. Αυτό είναι, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Ξέρουν. Την ούτε ποιότητα ξέρουν, εννοώ, δεν ξέρεις βάζουν. Την ποιότητα βάζεις. Έχετε εμείς δίκιο. Εμείς γνωρίζουμε τι καύσιμα βάζουν και ξέρουμε, ούτε αυτοί, ο κόσμος δεν ξέρει όμως τι βάζει και θα τα πληρώσουμε μετά αυτά. Λοιπόν, έγινε όταν είχαμε αυτές τις τεράστιες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Τι λέτε εσείς στον κόσμο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ζητάτε από το κράτος να λάβει τα μέτρα. Αυτό είναι το ένα, από τη στιγμή που δεν προνοείται κάτι τέτοιο στους κανονισμούς της πράσινης γραμμής. Από εκεί και πέρα, τι λέτε στον κόσμο, κύριε Χριστοδούλο, γιατί ο κόσμος θα σου πει, εγώ έχω, θυμάστε μια δήλωση που παίξαμε από έναν πρατηριούχο που μας είπε ότι ήρθε ένας κύριος εδώ, έβαλε 5 ευρώ απλώς για να πάει στα κατεχόμενα και να γεμίσει τον τεμπόζιτο. Εμένα στο πρατήριο μου πριν 2-3 εβδομάδες ήρθε κάποιος, μου λέει βάλε 5 ευρώ να πάω στα κατεχόμενα και θα επιστρέψω να σου δείξω και το δίχτυ του καυσίμων ότι είναι γεμάτο. Και το κάνει. Αλήθεια. Έλα να δεις, μου λέει. Βεβαίως. Τι είναι αυτή η κατάσταση. Εντάξει, δεν, ο κόσμος ο φτωχός, κατανοούμε τις δυσκολίες που έχει. Αλλά δεν είναι μόνο ο κόσμος ο φτωχός. Είναι και άλλοι που είναι εύποροι, που έχουν μια καλή οικονομική κατάσταση. Έχουν ακριβά αυτοκίνητα. Το εκμεταλλεύονται όλοι. Το εκμεταλλεύονται στο έπακρο αυτό που γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε τι αντίδραση θα υπάρξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδούλου μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Γεια σας.